Εκρήξεις ακούστηκαν πριν λίγες ώρες στο Κίεβο, γεγονός που υποδεικνύει ότι οι ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις μικρής κλίμακας στόχευσαν την Ουκρανική πρωτεύουσα. Παράλληλα, ρωσικά μέσα μεταδίδουν εξελίξεις αναφορικά με την κατάσταση στην περιοχή της Λευκορωσίας που συνορεύει με την Ουκρανία. Αναλυτικότερα σήμερα στο Κίεβο συνέβησαν εκρήξεις λίγο αφότου ήχησαν σιρήνες προειδοποίηση αεροπορικής επιδρομής. Αυτό ανέφερε η Ουκρανική Ζερκαλόν Εντέλη. Στο κανάλι Telegram της εν λόγω σελίδας περιέχονται περισσότερες λεπτομέρειες για το περιστατικό. Το Ουκρανικό Μέσο ανέφερε συγκεκριμένα πω οι σιρήνε αεροπορική επιδρομή ήγησαν εξαιτία ρωσικών επιθέσεων με ντρόουν και πυράβλου κατά τη Ουκρανική πόλη. Οι τοπικέ αρχέ πρόσταξαν στου κατοίκου να παραμείνουν στα καταφύγια και να ακολουθήσουν τι επίσημε οδηγίε. Μέχρι στιγμή δεν ανακοινώθηκαν τυχόν απώλειε ή υλικέ ζημιέ από την Ουκρανική πλευρά, ωστόσο αναμένουμε να αποκαλυφθούν περισσότερε λεπτομέρειε τι επόμενε ώρε. Είναι πιθανό κάποιο από τα Ουκρανικά συστήματα αεράν. Να αναχέτησε αποτελεσματικά τι εισερχόμενε ρωσικέ απειλέ. Σε άλλη πολύ σημαντική είδηση, ο Υφυπουργό Εκτάκτων Καταστάσεων τη Λευκορωσία, Αλεξάνδρ Κουντολίφ, ανακοίνωσε την ετοιμότητα των αρχών να επιβάλλουν στρατιωτικό νόμο στην περιφέρεια Γόμελ που συνορεύει με την Ουκρανία. Αυτό μετέδωσε η υπηρεσία ενημέρωση Μπέλτα, με τον Κουντολίφ να αναφέρει πω οι υποδομέ τη περιοχή είναι έτοιμε για χρήση σε συνθήκε πολέμου. Ο αναπληρωτή Υπουργό Εκτάκτων Καταστάσεων τη Λευκορωσία σημείωσε πω ήδη έχουν ξεκινήσει ασκήσει με την συμμετοχή των αρχών σε δύο ακόμη περιφέρειε του κράτου. Οι ασκήσει αυτέ στόχο έχουν να διασφαλίσουν τον έλεγχο κρατικών υποδομών και υπηρεσιών, όπω την λειτουργία των ιατρικών κέντρων, την παροχή υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών από τι αρμόδιε εταιρείε, την προμήθεια τροφίμων, καυσίμου και φαρμάκων και τον έλεγχο τη κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα καταφύγια. Με αυτόν τον τρόπο, οι λευκορωσικέ αρχέ θα ενισχύσουν την ετοιμότητα και την ανταποκρισιμότητα στο σενάριο ξεσπάσματο ενό πολέμου από τον οποίο θα επηρεαστεί και η ίδια η Λευκορωσία. Ειδικά οι νότιε περιφέρειε τη χώρα συμπεριλαμβανομένε τη περιφέρεια Γόμελ βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο αφού συνορεύουν με την βόρεια Ουκρανία. Παράλληλα, οι λευκορωσικέ αρχέ προσπαθούν να διασφαλίσουν πω γρήγορα οι υποδομέ και οι υπηρεσίε τη περιφέρεια Γόμελ μπορούν να λειτουργήσουν σωστά αν επιβληθεί στρατιωτικό νόμο σε αυτήν την περιοχή. Αυτό προποθέτει οι τοπικοί μηχανισμοί να εξυπηρετούν πρώτα απ' όλα τον στρατό του έθνου. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε και να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερε εξελίξει. Κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.